Λοιπόν, μας βγήκε η ψυχή λίγο, ε. Μας βγήκε λίγο η ψυχούλα αυτό το μάτι σήμερα. Βάλαμε 103. Φάγαμε και 97. Δεν θέλαμε να φάμε 97, αλλά περάσαμε. Αλλά μας βγήκε η ψυχούλα λίγο. Και μάλιστα φάγαμε 97, υποτίθεται είμαστε η ομάδα που εμείς δεν αμινάρες, έτσι, είναι σταθερά. Αμινάρα λέγαμε. Έτσι λέγαμε πάντα. Λοιπόν, γεια μας παρόλα αυτά. Εσύ δεν έχεις, δεν πειράζει. Και... Πρέπει να πει το μίλκο το αντιτοπικό. Ο Γιάννης έπεσε σαν τον Οβελίξ. Ο Γιάννης έπεσε στη μαρμίτα με το μίλκο. Και με καθόματα. Κοίτα, το πρώτο τρίλεπτο ήταν αυτό. Κάτω 50 φορές αυτό το πράγμα και βάλουμε 200 πόντους. Άμυνα. Για εκεί πήγαινε όμως στην αρχή που βλέπαμε και έτρεχε. Άμυνα. Διαφωνώ εγώ. Μου επιτρέπετε. Σε ένα παιχνίδι που πήγε σε 90 κατοχές, γιατί αυτοί έτρεχαν πανικόβλητοι. Λογικό να δεχθεί πόντου. Ναι, ρε, όχι 97, αλλά θα δεχθώ 90-92. Αυτό που δεν μου άρεσε εμένα στην άμυνα, δεν μπορώ να δεχθώ τον Webster που τον ξέραμε όλοι. Εγώ τον ήξερα και ο κόσμος ότι ήσουν ελεύθερο. Το να τα βάλει κρεμασμένο να τα βάλει. Μάλιστα, κρεμασμένο. Έχει σουτάρει 4 μόνο. Σε περνούσε και σαν να ήσουν. Ο Νίκ πρώτη φορά τον είδα να μην μπορεί να μαρκάρει το ένα με ένα. Οπότε σε αυτό το πράγμα, ναι, προβληματική άμυνα. Στου 97 πόντου, εντάξει. Γιατί συγγνώμη, αν ο Webster περνάει έτσι, ο Κέμπα και ο Ντόνοβαν Μίτσελ. Θα περνάνε, δεν τους βλέπουμε. Αν έχουμε τώρα. Γιατί να χάνεις την προσωπική άμυνα, ναι, πρέπει να έχει καλές αλληλοβοήθειες. Εδώ ούτε αλληλοβοήθειες είχαμε, ούτε άμυνα είχαμε. Και πεντάρι δεν είχαμε. Δεν ξέρω πώς πεντάρι. Δεν τον λες καλό. Εντάξει, να σου πω, μου δεν ταιριάζει και πολύ. Δεν ταιριάζει και πολύ στο παιχνίδι. Δεν ταιριάζει, όχι. Και δεν ταιριάζει και στου Αμερικανού με ένα γνωτέρα. Και πάρα πολύ το σχήμα με του ψηλού. Απ' την άλλη όμω δεν ταιριάζει και αυτό. Δηλαδή τι διαφορέ. Τις παίρναμε όταν ήταν δύο γκαρντ μέσα. Είτε καλά και Σλούκα, είτε καλά και Λάρι, είτε Σλούκα και Λάρι. Ο Λάρι καλός. Και τι είχε παίξει το επόμενο μάτσι. Καλός. Καλός. Αποφασιστικός. Εντάξει, το βοήθησε ότι του μπήκε το πρώτο σουτ στη ζώνη. Πάντα. Πάντα. Ο Θανάσης σήμερα μ' άρεσε πολύ σήμερα. Δεν ξέρω, σας μ' άρεσε πολύ σήμερα ο Θανάσης. Μ' άρεσε που ο Θανάσης δεν ξέρω να το έχετε δει από το Ακρόπολης και μετά έχει προσπαθεί να βάλει λίγο την μπάλα κάτω. Κάνει και μια ριβέρση, κάνει και μια χαριτωμένια τέτοια. Ο Θανάσης παλιά ήταν μία, την πιάνω και. Σουτάρι χωρίς να το σκεφτεί. Άλλοτε σωστά. Και πιο χαροτσιά του είναι. Άλλοτε λαφασμένα. Δείχνει αυτοπεποίθηση. Δείχνει αυτοπεποίθηση. Δεν είχε τόση αυτοπεποίθηση. Ωραία, τώρα τι λέτε να πούμε για το σήμερα ή να πούμε για το μεθαύριο. Το σήμερα πέρασε. Πέρασε. Το σήμερα πέρασε. Μας βγήκε το Στανιό και πέρασε. Καλά, το Στανιό δεν μας βγήκε. Δεν πάω στο σπίτι σου για το Στανιό. Δεν κινδύνευσε. Πότε πήγε στου 5 η διαφορά. Και πάλι σου λέει δεν κινδύνευσε. Δεν έλεγε θα το χάσω. Ήταν 86-81. Δεν χρειαζόταν ρε παιδάκι. Το τρίποδο του καλάθι του σκότωσε. Που πήγε στου 10. Θα το πω. Δεν μπορώ. Μπορώ να πεθάνω σε μπάλα είναι στο τρίποδο του καλάθι. Τρία βάλε σήμερα. Και έκανε. Και έκανε και μια ραχεία, τραβήθηκε πίσω, έβαλε μετά τα 6 μέτρα που σου δίνει. Απλώς επειδή ο Νίκος ήταν τρομερά ψιλοκρεμαστά, νομίζω ότι θα που η μπάλα μέχρι να φτάσει κοντά. Σου βγαίνει ψυχή. Όχι, δεν μου βγαίνει, κατευθείαν από το στόμα. Με αγχώνει πάρα πολύ αυτή η επιλογή του Νίκ. Κοίτα, το δούμε αντικειμενικά τελείω. Τι να σου αντικειμενικά. Ο Νίκ έχει βελτιώσει πάρα πολλά ποσοστά στα τρίποντα. Δεν είναι όπως ήταν. Όχι, δεν είναι όπως ήταν. Όχι, ήταν κάποια στιγμή πρόβλημα και 20%, 18%. Τα έχει βελτιώσει πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Τα έχει βελτιώσει πάρα πολύ. Αλλά δεν συμφωνεί ότι δεν είναι το παιχνίδι του Νίκ. Δηλαδή έχασε μια τριαλία σήμερα που ήταν φάση καλάθι και πολύ καλά έκανε και τις πήρε. Ναι, ειδικά κάνει το μερίνο για να την δώσει ψηλά. Ναι. Εμένα μου άρεσε πολύ, αν και στο social media σου υπήρχε τρομερό πανηγύρι. Η επιμονή μας να παίξουμε το Γιάννη. Άλλο το Γιάννη τα κατάφερε, άλλο τα κατάφερε, αλλά πήρε πάρα πολλές μπάλες μέσα. Πήρε πάρα πολλά φάουλ. Έδωσε ωραίες ασίστ. Πολλά split out. Που δεν το έκανε τόσο πολύ αυτό, το έκανε και γρήγορα. Ειδικά στο, βέβαια, με το Μέντες το έκανε στο προηγούμενο μάτς. Ναι. Τι είχαν γράψει. Τον δικαίωση να παίξει η Ελλάδα, πώς παίζουν και οι μπακς. Το Ρίγκερ έκανε ολόκληρο θέμα. Το δικαίωση ο Παπαπέτρου. Παπαπέτραρο. Ο οποίο Παπαπέτρου. Ο Πατρόπλο να γράψει. Ναι, ο Πατρόπλο σκουτάρει. Ευθεία. Όχι, δεν σουτάρει και ευθεία. Δεν σουτάρει και ευθεία. Δεν είναι και ευθεία. Είναι χορτή. Σουτάρει λίγο ρε και καμινάδα. Δεν σου κατά. Ναι, βάζει εδώ. Γιώργο, α τα βάζει και α τη σκάει στην. Κάτω, γιατί σα τώρα σαν το Ρικ Μπάρι. Ο Νικολάου ήταν άστοχο, αλλά δεν θεωρώ ότι έχει πάρει καλέ προσπάθειε αν εξαιρέσει ένα τρελό στεμπάκ. Και ένα κρίσιμο φόλου πριν το τρίπο του κάτω. Πολύ κρίσιμο φόλου. Εκεί είμαστε στου 5 πόντου, πάει δίποντο με το φόλου του τρίπο του. Σωστά. Σλούκι Λούκα Σίστημαν. Απλά ήθελε λίγο να όχι, λίγο περισσότερο χρόνο νομίζω. Να παίξει λίγο. Δεν έπαιξε τίποτα κάπου καθόλου. Υπάρχει περίπτωση να φοβόταν ο Σκουρτόπουλος ότι δεν έκανε 15 μέρες προπόνηση. Έπαιξε πάρα πολύ σου περισσότερο που θα ήθελε με τη Βραζιλία. Ναι. Ωραία.
Έγινε λοιπόν, πάει, περάσαμε. Πάει. Κοίτα, θα ήταν μυθική αποτυχία να είχαμε αποκλειστεί. Θα ήταν. Όλε μαζί αθεστικά δεν θα έκαναν αυτή, πιστεύω, αν είχαμε αποκλειστεί. Συγγνώμη, καλά, όλε τι σχολιέ. Τώρα τι γίνεται. Τώρα. Λέγε. Υπέρβαση. Υπέρβαση. Κάτσε λίγο. Κάτσε λίγο. Δύο νίκε περάσαμε. Δύο νίκε έχουν περάσει, ναι. 99,9%. Να κερδίσουμε Αμερική και να χάσουμε από Τσεχία και να αποκλειστούμε, θα έλεγα. Αλλά δεν πειράζει. Θα έχουμε περάσει τόσο ωραία εκείνο το Σάββατο του μεσημεριού που θα πει. Όχι, όχι, όχι. Όχι, όχι. Γιατί. Έρχεσαι το 2006. Ναι, το ξέρω. Βέβαια, επειδή ακριβώς υπάρχει το 2006, μπορεί και να αδειάσει. Ναι, 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 ναι. Λίγο και να πει τα χαλάρα σου τώρα τα πια Τσεχία. Ξέρω εγώ, δεν έχει γίνει μάθημα. Να πει δεν είναι ίδιοι. Μόνο Βασιλόπουλο είναι. Δεν είναι ίδιοι, οκ. Αλλά δεν έχει γίνει μάθημα. Λοιπόν, το θέμα ποιο είναι τώρα. Το θέμα είναι ότι μας είναι η εικόνα. Ναι, όχι. Θα δυσκολευτούμε να νικήσουμε την Τσεχία και θα χάσουμε εύκολα την Αμερική. Σωστά. Αλλά τι γίνεται. Πρώτο μάτς είναι η Βραζιλία με την, με τη Βραζιλία με την Τσεχία. Ναι. Εμένα, αν μου έλεγε ότι θα παίζαμε με την Τσεχία την πρόκληση στους 8, θα το αγόραζα και θα έδινε και λεφτά. 100%. Α, ναι, αρκετά λεφτά εννοώ, όχι. Να συμφωνήσουμε. Δηλαδή η Τσεχία είναι. Η Τσεχία είναι. Απλά η Τσεχία είναι και του Βραζιλιάνου, δεν είναι μόνο για του Έλληνε. Σωστά. Ενώ η Τουρκία. Λες ότι θα ήταν πιο αξιόμαχη με του Βραζιλιάνου. Ναι. Αλλά και εμάς έτσι. Πάντως τι θεωρώ πιθανότερο να μπούμε στο μάτι με την Αμερική για να ξέρουμε ότι ενδεχόμενη ήττα σημαίνει. Αυτό πώς συμβαίνει. Άμα νικήσει η Βραζιλία, άμα νικήσει η Βραζιλία τη Τσεχία, δεν προλαβαίνουμε ό,τι να κάνουμε. Η Βραζιλία θα πάει στο 4-0. Εμείς χάνουμε, μένουμε στο 2-2. Και καλή νύχτα. Και το τελευταίο μάτς είναι φιλικό με τη Τσεχία. Δευτέρα πρωί. Απ' την άλλη, λες το ελληνικό δαιμόνιο μπορεί να δράσει ότι αν κερδίσει η Τσεχία, ότι έλα μωρέ, δεν χάσει ο κόσμος με την Αμερική. Μη ζοριζόμαστε. Όχι, ούτε εγώ πιστεύω. Και πιστεύω ότι για πάρα πολλά από αυτά τα παιδιά, που είναι κάποια νέα παιδιά και έχουν μεγαλώσει με NBA, με 2K, είναι δηλαδή αυτή η φουρνιά. Νομίζω το μάτς με την Αμερική το περιμένουν πραγματικά πως και πως. Μου άρεσε η δηλώση του Παπαπέτρου για το μάτς με την Αμερική. Και η δηλώση του Καλάθη που έβγαλε μια σιγουριά. Κάποτε μου είχε φανεί παράξενη μια δήλωση του Ιβκοβιτς που είχε βγει και χαρακτήριζε τα παιχνίδια πριν το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Το πιο εύκολο μάτς. Οι παίκτες από πριν θα είναι συγκεντρωμένοι. Ναι, 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 ναι. Από πριν θα ξέρουν ότι πρέπει να δώσουν τον καλύτερο. Δεν χρειάζεται ούτε ταρακούνημα ούτε. Ότι πρέπει να δώσουν το 100%. Είναι το πιο εύκολο μάτς να προετοιμάσει μια ομάδα. Δεν πιστεύω ότι δεν θα έχει οποιοδήποτε από τους 12 το επιπλέον κίνητρο, την πλήρη αφοσίωση, την πλήρη συγκέντρωση. Ο Γιάννης λοιπόν. Όχι μόνο. Όχι, εγώ πιστεύω όχι μόνο ο Γιάννης. Εγώ πιστεύω όχι μόνο ο Γιάννης. Ο Γιάννης θα έχει λόγο να αποδείξει ότι ναι, είμαι MVP και. Είμαι αυτό, μπορεί να σα σκεφτεί και μόνο. Πού είναι σκουρτ που κάνει στα Αμερική ένα σωρό πράγματα. Δηλαδή, να σου πω ένα παράδειγμα. Του Κουρτόπουλου τα έχουν. Όχι, όχι, λέω και το MVP και καλά, ότι. Πώς έχουν βγει και τέτοια. Αλλά δεν έχει αποδείξει κάτι νομίζω. Αν λέω τώρα εγώ, βάλει ο Παπαπέτρου με την Αμερική 20. Μπράβο. Δεν θα έχει ένα συμβολέακι, μια πρωτασούλα ρε παιδί μου, ένα το Memphis. Δεν νομίζω. Όχι, λε. Καλά, δεν πιστεύει ότι οι Αμερικανοί είναι σε αυτή. Το αποκλεί. Φίλοι όμω και ναι. Μόνο που θα βγουν 10 άτομα. Δεν είναι. Και είναι και, και, την... και από Τέξα. Δηλαδή είναι και Αμερικανοί. Ναι, θα κάνει δύο αφιερώματα στο ESPN. Και το Athletic και το Ρίγκερ. Για το Ραγκετζάκι και το Σλουκά και τον Παπαπέτρου. Και τον Παπαπέτρου. Από όλα θα κάνουν. Γιάννη Οργιανούλη. Ναι, φαντάζομαι πώ θα τα κάνουν εάν. Έτσι είναι. Και μάλιστα είναι ο Γιανούλης, ο Γιάννης, ο Ιάννης, ο Μπουρούς Μεγουάη και ο Ιωάννης. Θα τρελαθούν οι Αμερικανοί, θα νομίζουν ότι είναι συγγενείς όλοι αυτοί. Πιστεύετε ότι ο Γιάννης θα είναι συγκλονιστικός με Αμερική ή ότι μόνο αν ο Γιάννης συγκλονιστικός έχουμε ελπίδες με αυτό το μάτς. Δηλαδή ο Γιάννης να είναι 30, 15, εγώ να είναι μπακς. Θεωρώ ότι θέλει να, θα θέλει να είναι συγκλονιστικός. Θα θέλει να είναι συγκλονιστικός και με τον Ιράν. Λογικά πιστεύω ότι θα κάνει πολύ καλό μάτς. Δεν ξέρω τι θα κάνει, αλλά θα πρέπει να είναι συγκλονιστικό. Για να έχουμε ελπίδες. Για να έχουμε ελπίδες, θα πρέπει. Ναι. Αλλά και πάλι θα είναι αρνητός. Κοιτούσα λίγο τα στατιστικά τη πρώτη φάση των τριών αγώνων. Είναι 6 παίχτες οι οποίοι τραβάνε το πολύ κουπί. Δηλαδή οι δύο Γκάρ, Νίξ, Λούκας, ο Γιάννης, ο Πρίντεζης και οι δύο Παπ. Και μετά από πίσω είναι ο Μπουρούσης, ο Θανάσης και ο Παπαγιάννης. Ωραία. Και ο Μπουρούσης και ο Παπαγιάννης τα τελευταία δύο μάτς έχουν πέσει πάρα πολύ λίγο. Θεωρώ ότι θα πάμε σε ένα πολύ κλειστό rotation. Σε εποχές Γκάλης, Γιαννάκη 40, Φάνης 38. Ναι, 8. Ποιος είχε παίξει και Μουρτζόκου που είχε με 6 με το Στεργάκο λίγο να... Ναι, ναι, ναι. Κλειστό rotation λόγω. Κλειστό rotation. Ενώ ο Πόποβιτς σε κάποια με την Τουρκία το άνοιξε... Δηλαδή δύσκολα θα παίξει ο Μάτζαρης. Δύσκολα θα παίξει ο Μάτζαρης. Δύσκολα θα παίξει ο Παπαγιάννης. Ο Βασιλόπουλος. Ο Παπαγιάννης λίγο μετά. Έχει κανένα, ποιον έχει, τον Τέρνερ. Τον Τέρνερ και τον Μπλάμλι και τον Μπρουκ Λόπεζ.
Ο Πλάμ δεν απέξει. Ο Μπρουκ Λόπεζ δεν απέξει γιατί ο Μπρουκ Λόπεζ θα βγαίνει έξω, δεν μπορεί να το γίνει. Το θέμα είναι σημαντικό αν θα παίζει ο Tatum και ο Smart. Γιατί λέμε. Η Αμερική χωρί τον Tatum και το Smart δεν είναι. Είναι παίχτη του κορμού ο Tatum και ο Smart. Σύντομα ότι ο Smart ειδικά έχει την σκληράδα, έχει το. Κάνει αυτά τα πράγματα που δεν φαίνονται, που τα τρελά κλεισέ που λατρεύει ο κόσμος. Ο Smart νομίζω θα παίξει. Ο Tatum λογικά δεν θα παίξει. Καλά, όχι δεν μπορεί να μπει και να μας βάλει ο Donovan Mitchell 30 ή ο Jaylen Brown 30. Εσείς που βλέπετε NBA, από αυτή την, ας πούμε στους Celtics, αυτή την περίφημη άμυνα των Celtics, τον Αντετοκούμπο, την έπαιζε ο Horford, δεν θυμάμαι καλά. Ποιος μπορεί τώρα να το κάνει, δηλαδή ο Smart είναι δυνατός, όπως ο Γκαρσία π.χ. Φαντάζομαι που φτάσαμε εδώ, ας πούμε τον Γκαρσία. Τίμιος. Υπερτίμιος. 100% άνθρωπος. Ποιος μπορεί να παίξει τώρα Αντετοκούμπο άμυνα αυτή την άμυνα. Ένας με έναν. Ο Jaylen Brown. Ο Jaylen Brown μπορεί να. Γιατί έχει τα πόδια να τον παίξει. Βέβαια ο Γιάννης είναι πολύ πιο ψηλός και πιο δυνατός. Ναι. Φοβάμαι σε αυτό το μάτς το Middleton πάρα πολύ. Νομίζω ότι θα είναι. Κοίτα, οι Αμερικανοί γενικά. Ρολόι. Βάζουν τρίποντα. Θα είναι και για αυτούς κίνητρο η παρουσία. Καλά, εννοεί. Βάζουν τρίποντα. Καλά, σήμερα με την Ιαπωνία ξεπατώθηκαν. 14 βάλαν σήμερα. Το θέμα είναι ότι θα παίξουν ζωνάρα αυτοί με εμάς ή θα πάνε στο man-to-man. Όχι καθόλου. Δεν ξέρω τι παίζουν οι ζώνες. Έπαιξαν σήμερα. Ναι, δεν πιστεύω ότι θα ο Μπρουκ Λόπεζ δεν. Ο Μπρουκ Λόπεζ δεν είχε δύο φάσει συνεχόμενε στη ζώνη. Δεν έπρεπε σε Ελλάδα. Το χαριστώ. Σε καμιά δύο φάσει ο Μπρουκ Λόπεζ ήταν στη λογική. Εγώ δεν έκανα τώρα. Για δεύτερη φορά που ήταν στη λογική. Γιατί μου κάνετε. Εμεί θα παίξουμε ζωνάρα. Όχι. Ούτε εμεί. Βάζουν αυτοί. Κοίτα. Μετά το φετινό, μετά το σημερινό με τον που περνούσαν έτσι οι κοντοί τη Νέα Ζηλανδία. Δεν θα παίξουμε ούτε εμεί ζώνη. Δηλαδή στο Μίτσελ Κέμπα. Μίτλετον, Μπράουν και πες τον. Τέρνερ. Δεν θα παίξουμε ζωνάρα καθόλου. Εγώ νομίζω. Εξαρτάται το μάτσο. Εξαρτάται το μάτσο. Θα κλείσει το μάτσο. Τώρα δεν λέμε για 2-3 καλοκαιρίες. Μπορεί να όχι, όχι. Εγώ λέω για 20 λεπτά. Όχι, όχι. Αγία ζώνη. Τέτοια. Τέτοια. Όχι. Ούτε το πιστεύω. Απλά σε αντίθεση με αυτό που λέγαμε πριν, όσον αφορά την ζώνη των Αμερικανών. Ενδεχομένως να παίξουν ζώνη. Θα το σκεφτούμε το λόγο του ότι ξέρουν τον Γιάννη. Ναι. Με αυτή την έννοια. Δηλαδή θα τη πάει έξω, ξέρουμε ότι δεν θα έχουν του καλύτερου σούτερ. Θέλω να δω μεγάλο πριντεζί. Θέλω να δω τεράστιο ρίμι πριντεζί σε αυτό το μάτσο. Θέλω να κάνετε χορευτικά αυτά τα. Ποιο παίζει τον πριντεζί, ποιο παίζει τεσσάρι βασικό. Μπορεί να παίξει και ο Μίτλετον. Ο Χάρη. Ο Χάρη, ναι. Είναι ο Τέρνερ συνήθω και οι υπόλοιποι είναι η μύψη και η μήκοντη. Επίση ένα θέμα. Μπορεί και ο Βαγέννη να θέλει να μείνουμε στο παρκέ. Γιατί σήμερα ο Μπουρούς τους... δεν είναι καλός. Αργή και οι δύο δεν είναι για τους Αμερικανούς. Αργή είναι. Μπράβο, αλλά επειδή πρέπει να επιλέξει έναν από τους δύο. Ναι, πολύ αργή. Επίσης, άμα παίξει αυτό με το πεντάρι τον Λόπεζ. Πεντάρι, ο Λόπεζ θα έρθει τίποτα πέρα. Ο Λόπεζ θα βάλει ένα δύο. Δεν μπορεί να του γίνει γύρω. Ναι, αλλά στο Λόπεζ επειδή μπορεί να κάνει step back στο τρίποντο. Πρέπει απλώς να. Δεν θα πάει ποτέ μέσα. Το πτυχίο των προπονητών πότε το πήραμε. Λοιπόν, θα ζητάει το μιλικό μας. Από τώρα θα ζητάει το μιλικό. Κάτσε ρε παιδί μου, πες λίγο τίποτα. Πες κανένα, δεν σε κάνω από τα δικά σου τα... Το μάτς πρέπει να βάλουμε... Έχω σίγουρο. Έλα, πες το. Ίδιο ποσοστό τρυπώντων με σήμερα τουλάχιστον. Για να... 42 είχαμε σήμερα, πόσο 40. 12 στα 30. Ναι. Τουλάχιστον. 80. Τουλάχιστον. Ναι. Με οτιδήποτε κάτω από 40% πολύ δύσκολα. Και γενικά η Ελλάδα βάζει σε αυτό το παγκόσμιο τρίποντο. Ναι, βάζει. Το μάτς που θα φύγει το σκόρ θα είναι χαμηλό. Θα είναι Σαϊτάμα ή θα είναι. Άμα είναι Σαϊτάμα, πιστεύω ότι θα χάσουμε. Καλά, και Σαϊτάμα ήθελε. Όταν πάει το μάτς κάτω από ό,τι θα χάσαμε. Άρα τι το ζητάμε. Ωραία. Το κλασικό ερώτημα. Πάλι αν μπορούσατε να βάλετε ένα παίχτη, θα βάζετε σήμερα. Με αυτή την Αμερική. Φέρε ένα παίχτη να παίξει. Έναν Έλληνα παίχτη. Όποιον θες. Μα αυτή την Αμερική. Μα αυτή την Αμερική είναι. Καλό quiz. Καλό ερώτημα. Δεν πες εσύ. Τον Τικούδη. Ο Τικούδης το 2000 είχε βάλει 13 τους. Θυμάσαι που τους έκανε γιο τον Dwight Howard. Κάτι tip, κάτι φόρμα. Ναι. Με αυτούς τους Miles Turner και τους Plum και τα λοιπά, πιστεύω ότι ο Τικούδης θα έκανε. Θα βάζει 25. Με την ίδια λογική ο Τσεχαρίς θα μπορούσε να πει. Και αυτός έχει την ξυπνάδα. Ναι, αλλά πιο. Ο Δήμος πιο δυνατός. Ο Κώστας πιο καλός στην άμυνα. Ο Τικούδης πιστεύω θα τους έκανε. Δηλαδή θα μπορούσε να παίξει το δίδυμο Γιάννης και ένας ακόμα που ο Πρίτης δεν μπορεί να το κάνει. Ενώ ο Τσαθαρίς και ο Ντικούδης μπορούσαν να κάνουν το 4-5. Ο Πρίτες δεν μπορεί να το κάνει, πιστεύω. Ναι, αλλά νομίζω ότι τώρα λίγο Παπαδιανίζεις, θες να διαφέρεις. Δηλαδή σε μια τριάδα με Διαμαντίδη, Σπανούλη, Παπαλουκάμου, για λίγο Ντικούδη. Ξέρεις τι, λοιπόν, χθες το βράδυ.
δεν μπορούσε να πιάσει καθόλου ύψος γιατί το γιατί είχα μην διαλύσει. Είδα. Προημιτελικό του 10. Με Γαλλία το 11. Νιγηρία. Είδα 10 τέτοια μάτς. Και μετά ενώ μου είχε πάρει πάρα πολύ από κάτω κτλ. Είπα, έλα να δω λίγο τώρα Ελλάδα Αμερική 4 το πρωί γιατί δεν μπορούσα να κοιμηθούμε τίποτα. Είδα Ελλάδα Αμερική και πέτυχα εκεί το δεκάλεπτο που ο Τικούδης έκανε οριά και γι' αυτό τον έχω πολύ. Τον έχω να τα βάζει για να κάνει, δεν του βλέπω. Λοιπόν, τώρα θέλει προβλέψεις. Εγώ προβλέπω ήττα με Αμερική, νίκη με Τσεχία. Και πρόκριση ή αποκλεισμό. Άρα μου λες τι θα έρθει το Βραζιλία Τσεχία. Ναι. Είμαι του σκεπτόμενου μπάσκετ, θα πάρω Τσεχία. Τσεχία βλέπω κι εγώ. Θες εσύ βλέπεις. Βλέπω Τσεχία. Εγώ και θέλω και βλέπω. Καλά, θέλω και εγώ προφανώς. Βλέπω Τσεχία. Κοίτα, αν δεν είχα το σημερινό μάτς της Τσεχίας με το και... Τουρκία, ναι, αν δεν είχα το σημερινό μάτς, θα έλεγα Βραζιλία. Ναι. Αλλά που είδα το σημερινό μάτς της Τσεχία, θα πω Τσεχία. Και πιστεύω με Αμερική ή θα είμαστε. Ή θα χάσουμε πολύ. Πολύ δηλαδή. Θα χάνουμε. Θα έχει κερδίσει η Τσεχία και θα πούμε κάτι να πάει στο διάβολο να χάσουμε 25. 25. Ναι, ναι, ναι. Ή θα χάσουμε, θα χάσουμε. Λέει, παιδί μου, θα γίνουν στο Twitter πανηγύρι. Εθνική. Θα ανοίξει, θα αφήσει το σκορ να ανοίξει. Οπότε. Εγώ λέω ότι αν έχει κερδίσει η Τσεχία και βλέπουμε ότι το μάτς δεν γυρίζει, δεν έχει σκορ. Για να κρατήσουν δυνάμεις για. Ναι, προφανώς. Αν χάνεις 18, καταλαβαίνεις τι εννοώ. Ναι. Ή θα χάνουμε πολύ ή θα είμαστε καλά. Απλά αναλύσουμε λίγο αυτό το σενάριο. Και έχω δει, έχω δει όνειρο ότι ο Χαμπίμ Μάντζαρης θα βάλει τρίποντο σε αυτό το μάτς, να ξέρεις. Σε ποιο? Ότι ο Μάντζερ με ένα μαγική θα πει θα βάλει ένα τρίποντο. Α, αν πάει 25 πόντου στη διαφορά. Όχι, 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 όχι. Πιστεύω κάποια στιγμή ο Μάντζερ θα παίξει το τελευταίο δίλεπτο του πρώτου ημιχρόνου, θα ρίξει ένα τρίποντο ελεύθερο. Το έχω δει, πάντα έχω πει πολύ καιρό. Απλά να πούμε στον κόσμο, το Τσεχία-Βραζιλία δεν θέλουμε μόνο νίκη. Το θέλουμε νίκη και μικρή διαφορά. Όχι, 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 θέλουμε δύο πόντους. Αυτό, ένα, δύο, τρεις. Δύο πόντους, να πάει στο πλήν ένα η Βραζιλία. Στο συν δύο η Τσεχία. Τρεις, εμείς καλή, τα παιδιά, ευχαριστούμε του χρόνου πάλι. Και μην πάει Τσεχία. Εγώ πιστεύω, άμα παίζει. Και νικήσει 10 πόντους. Αν έχει γίνει αυτό το πράγμα και στο Ελλάδα-Τσεχία χρειαστεί Ελλάδα 5-6-7 πόντους, 15 κερδίσουμε. Ναι, και εγώ έτσι πιστεύω. Sorry που το λέω. Δεν είμαι διάσημη με τις καλές μου προβλέψεις, αλλά. Ναι, και εγώ έτσι πιστεύω. Κανείς. Μάστε. Λοιπόν. Α, εδώ γράφει Webster ή τι είναι το Webster αυτό. Γράφει Webster. Γράφει Webster. Τώρα, αυτή τώρα θα πληθεί ή θα ξαναφορηθεί τώρα, γιατί αυτό θα γίνει. Δεν θα. Μάστε. Γούρια, δεν ξέρω, δεν έχω αρρωστήσει φέτος. Δεν μπορώ να το. Ξέρεις τι, έχεις αρρωστήσει για το λόγο του ότι αλλιώς θα περίμενες και αλλιώς μου κάτισανε. Ρε παιδί μου, θα είχαμε γυρίσει στη Βραζιλία τώρα, δεν θα ήμασταν έτσι. Άλλο τουρνουά. Άλλο τουρνουά. Και ας μην ήμασταν τόσο καλοί. Ας είχαμε χάσει τη διαφορά. Θα λέγαμε πάμε, ωραία, παίζουμε και με την Αμερική. Ωραία. Θα θέλαμε νίκη Βραζιλία Τσεχία για να μην μπλέξουμε σε καμία τέτοια ναι, που ναι, 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 ναι. Είναι... Μπράβο. Στη ισοβαθμία. Σωστά. Και μετά γυρίζουμε την Τσεχία και γεια σας. Άλλο τουρνουά. Προσέξτε όμως μπορεί να γυρίσει όλο αυτό. Ναι, με μια νίκη με την Αμερική. Ακριβώς ναι. Και ξέρεις ότι μπορεί να την αφήσουμε έξω την Αμερική. Μα έτσι μόνο περάσουμε. Όχι. Άμα κερδίσει η Αμερική τη Βραζιλία. Αν κερδίζει η Βραζιλία την Τσεχία. Εμείς την Αμερική. Αυτό είναι αυτό το σενάριο που λέει. Η Βραζιλία κερδίζει την Τσεχία. Ναι. Χάνει. Κερδίζει την Τσεχία. Και χάνει από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ναι. 4-1. Εμείς κερδίζουμε και τα 2-4-1. Η Αμερική. 1-1-4-1. Λογικά δεν θα κερδίσει η Αμερική τη Βραζιλία ένα πόντο και δύο. Πάντως, αν κερδίσει η Αμερική τη Βραζιλία ένα και εμείς ένα την Αμερική, έχουμε και τρεις. Η ισοβαθμία με το όλο καρύτσι 0. Αν κερδίσουμε την Αμερική με ένα πόντο και να αποκλειστούμε, γιατί θα κερδίσει και αυτή με ένα πόντο τη Βραζιλία. Και να χάσουμε στην ολόκληρη καλαβερέτζ. Αν γυρίσουμε. Θα φύγουμε. Κάτοικοι. Υπάρχει ακόμα όσο σενάριο. Κάτοικοι να μην ζει. Λογικά οι ΗΠΑ θα κερδίσουν τη Βραζιλία 10-15. Διψήφια διαφορά. Δεν γίνεται. Οπότε εμεί αυτομάτω. Καλά τα λέμε. Ένα πόντο. Ναι, και ένα πόντο να κερδίσουμε την Αμερική δεν τελείωσε. Φυλάκια. Και να παίξουμε γρήγορα με την Αμερική. Θα μου πει πώ θα παίξουμε την Αμερική γρήγορα. Θα μας κάνουν φάουλ, θα κάνουν φάουλ αυτή την ώρα. Θα τα κάνουν τα φάουλ. Okay. Ο Γιάννης πιστεύω ότι θα πάρει τα φάουλ. Και ό,τι έχουμε παρατηρήσει σε όλα τα μάτς. Σήμερα θύμισε κάτι ωραίες στιγμές. Εκτός που μπορούσα να πω ότι ο Γιάννης όταν κάνει την μπούκα του θα το σφίξουν. Βρε, όχι μόνο την μπούκα, όταν την κρατάνε τρεις εδώ την μπάλα. Θα το σφίξουν το φάουλ. Εννοείται. Φρούτ, έχει φρούτ. Φρούτ. Να έχει και λίγο φρούτ ρε εσύ. Κάτσε να δούμε και λίγο φρούτ. Λοιπόν, αυτά. Τα υπόλοιπα θα σας τα πούν ο κύριος Καρκαβούρας, ο κύριος Παπαδογιάννης, ο κύριος Σκουντής, ο κύριος Τσίγκας. Θα πει ο Τσίγκας. Θα μπει. Από την Αντζήν. Στην υγειά σας. Σεντζέν. Σεντζέν. Αντζήν φεύγουνε. Α, Σεντζέν. Εντάξει. Άγχος πολύ. Bye.